μπαλέτα πριν το πατήσεις. Κάτσε, βάζω πρώτα τη μικρή κάμερα για να χαιρετήσω και μετά βάζω εμένα πρώτα. Να, εντάξει. Έχεις εκφωνήσει ότι θα είμαστε, γιατί είναι μια συντονισμένη και μου λέει περιμένω, λέει, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έχει δίκιο. Είναι, αφού μας περιμένω από τις 6. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. 16 Φεβρουαρίου, περάσαμε και τον έρωτα, περάσαμε και τις αγάπες και βέβαια μετά από τόσα θεατρικά, τόσα μουσικά, τόσα ωραία, μετά από τον έρωτα και την αγάπη, τι ταιριάζει στο καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας? Βέβαια ταιριάζει ο χορός, γιατί και ο χορός είναι δημιουργία, είναι αγάπη είναι ο χορός. Και ειδικά η ερωτική χορή που θα μας παρουσιάσει εδώ και θα μας μιλήσει ο φίλος μας, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Κωνσταντίνος Μενούνος. Σας παρουσιάζω τον Κωνσταντίνο Μενούνο. Κωνσταντίνε μου. Γεια σου, Χαλκίδα μου. Χαλκίδα μου, καλά με είπες. Χαλκίδα μου, έτσι λένε και οι πελάτες, την κυρία Χαλκίδα. Την κυρία Χαλκίδα. Αγαπημένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ολυμπία μου. Πραγματικά, ναι, ναι, πάει το δικό μου το κινητό. Παρασκευή, κλείσε αμέσως το κινητό. Έχει δει ότι είμαι live. Γιατί με παίρνεις τέτοια ώρα, ξέρεις. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην Παρασκευή. Παρασκευή που είναι φίλοι μας. Και την αγάπη μας. Ευχαριστώ για την ωραία σοκολάτα. Δεν ξέρω πού φαίνεται η κάμερα. Εδώ, για να το εδώ δείξω. Είναι η κάμερα. Α, εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ολυμπία, τη Χαλκίδου. Καλά το πατώ επώνυμο τώρα. Ναι, έτσι το. Το είχα ξεχάσει, μωρή Λιβία μου, μετά από τόσα χρόνια. Παρόλο που να πούμε στον κόσμο ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε χρόνια, είμαστε αδέρφια, πνευματικά αδέρφια. Τον αγαπώ πάρα πολύ γιατί ξεκινήσαμε. Εγώ τον θυμάμαι τον Κωνσταντίνο, όταν μου είπε και το λέω σε πάρα πολύ κόσμο τώρα ότι. Γιατί όπως αγαπάω εγώ την τέχνη, ο Κωνσταντίνος και ήμασταν σε μια δουλειά μαζί και μου λέει: εγώ Λιμπίτσα, δεν θα πεθάνω. Εγώ θα κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Και πραγματικά μέσα σε 10 χρόνια έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Δημιούργησε τη σχολή του, κάνει τις εκπομπές στην τηλεόραση, παρουσιάζει παντού τους ερωτικούς χορούς όπως είναι το Λάτικο, όπως είναι το Σάλσα, μας μαθαίνει χορό. Και είμαι πολύ ευτυχισμένη για σένα και πολύ περήφανη. Πάνω απ' όλα είμαι περήφανη για σένα, ναι. Και μ' αρέσει που αυτό που είπες ότι ναι, εγώ δεν θα κάνω κάτι που δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου. Θα κάνω αυτό που μου αρέσει. Βέβαια, πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω μπράβο ρε του Κωνσταντίνου, γιατί το έκανε, ενώ εγώ εν μέρη έκανα αυτό που μου αρέσει, στα όνειρά μας αν θυμάσαι. Βέβαια, εγώ είχα και την ουρίτσα μου. Είχα το παιδάκι μου που πρέπει να τα αναστήσω, που πρέπει να κάνω υπομονή. Από εδώ και πέρα όμως τώρα και εγώ έτσι θα κυνηγήσω αυτό που μόνο μου αρέσει. Ολυμπία μου, καμιά φορά όλοι το σκεφτόμαστε. Ότι αυτό που θέλουμε να ακολουθήσουμε στην ουσία, δηλαδή μας λέει η ψυχή μας μέσα, ότι θέλεις αυτό που ποθείς, πολλές φορές όλοι το θέλουμε και όλοι το ποθούμε και όλοι το ονειρευόμαστε. Βέβαια, πολλές φορές είναι και πώς θα τα φέρει και η τύχη, η μοίρα. Ναι. Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα, τύχη και μοίρα. Άρα μπορούσα και εγώ τότε να κάνω αυτή τη σκέψη που κάνω από το όνειρο, αλλά να μην έβγαινε. Ήταν όμως, τα φέρε η μοίρα. Ήτανε και οι συγκυρίες. Δηλαδή ήσουν ατυχερός τότε το 9 στην οικονομική κρίση. Μπράβο. Που εγώ τότε απολύθηκα, εσύ θυμάμαι τότε είπες εγώ παρετούμε και κυνηγάω το όνειρό μου. Και πάνω στην οικονομική κρίση έτσι. Έκανες το τόλμημα με την σχολή. Ναι, καταρχήν δεν άνοιξα από δική μου σχολή, απλά πήγα σε μια σχολή χορού, ανέλαβα βέβαια τα καθήκοντα ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Γενικότερα μετά όλο αυτό που έκανα πήρε σάρκα και οστά, φάνηκε λίγο παρά έξω, έγινε αναγνωρίσιμο. Μετά προχώρησε όλο αυτό και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Θέλω να σου πω ότι όλα αυτά όμως γίνανε μοιραία, δηλαδή γίνανε και θέμα. Ήταν και θέμα τύχης. Είναι αυτό που λες, έρχονται οι άνθρωποι, όπως εγώ σήμερα είπα στο Γιώργο. Οι συμπτώσεις, οι καιροί. Βέβαια, πολλής αγώνας, πολλή δουλειά. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς όλο αυτό να το κινείς και να το προσπαθείς και να το παρέλει. Ναι, άμα είναι στο σπίτι σου, δεν θα. Βέβαια, πολλά άλλα παιδιά πάλι, στη δική μου περίπτωση, επίσης πάλι προσπαθούσαν την ίδια περίοδο με μένα και αγωνιζόντουσαν το ίδιο με μένα. Και απλά δεν τα καταφέρανε. Και δεν τα καταφέρανε.
Γιατί δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε να ανοιχτεί ο δρόμος. Πιστεύεις λοιπόν ότι ήσουν και ευλογημένος, το πιστεύεις αυτό. Ναι, 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 πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το ότι είχες την καλή τύχη και σου ήρθαν την τα καλή πράγματα μοίρα, δεξιά. Την καλή μοίρα και ήρθαν τα πράγματα ναι, δεξιά. Βέβαια μέσα από πολλή δουλειά και αγώνας δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Απλά θα μπορούσαν και να μην είχαν έρθει και ας είχα παλέψει. Εδώ και το σκολαϊκάκι σου. Ευχαριστώ. Το βλέπω από εδώ. Το ίδιο έλεγα εγώ στο Γιώργο το Δήμο, πρέπει να είστε φίλοι με τον Γιώργο. Είναι και αυτός ηθοποιός, καλλιτεχνικός διευθυντής και αυτά σε ένα... Και τώρα που λέμε, μου λέει, νομίζω του λέω για να μου έρχονται τόσοι άνθρωποι μαζί και να βλέπω ότι μπαίνω σε... Μάλλον είναι η ώρα μου τώρα να αρχίσω κι εγώ να εκφράζομαι με αυτό και μόνο με αυτό, ξέρεις. Ναι, δεν ξέρεις καμιά δηλαδή, φορά. Ναι. Και εμείς μετά από τόσα χρόνια είδες συναντήθηκαμε τώρα. Είχες έρθει στην παράσταση που σε ευχαριστώ. Στην παράσταση θέλω να σου πω ότι την ανήγγυλα και από εδώ από την εκπομπή. Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι ήσουν καταπληκτικός, το είπα και εδώ πέρα η... Όταν η Μίδια συνάντησε τη Φόνησα. Όταν η Φόνησα ναι, συνάντησε τη Μίδια. Ναι, που ήμασταν στο θέατρο Broadway. Μπράβο. Βέβαια σήμερα, εντάξει, θα το πούμε και για το θέατρο και για τα προβλήματα που έχει, γιατί σήμερα έμαθα, ας πούμε, ότι το μικρό Broadway περνάει λίγο δύσκολα. Ναι, δεν το έχω ενημερωθεί, ναι. Ότι, δηλαδή, και κάποια άλλη παράσταση που ανέβηκε, πάλι έπεσε, δεν... Ναι, πρόσφατα δεν έχει ανέβει κάτι άλλο, εκτός από εμάς που είχαμε ανέβει και... Είχαμε πάει καλά. Και ανέβηκε, ναι. Αλλά εσείς κάνατε δύο μήνες, τρεις. Εμείς κάναμε τρεις μήνες, ναι, ναι. Ενώ μιλάμε τώρα ότι για δύο εβδομάδες και έπεσε. Α, ναι, 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 είχε μια άλλη παράσταση, ναι, που δεν πήγε καλά, ναι, όντως. Παράλληλα με εμάς, ναι. Εκείνη την περίοδο ήταν, ναι. Δεν πήγε καλά εκείνη την περίοδο η άλλη παράσταση του άλλου, ας το πούμε. Και κάποια μικρά και κάποια παιδικά θέατρα που πήγανε να ανέβουν, πάλι και εκείνα δεν είχαν λέει. Όχι στο δικό μας θέατρο, στο συγκρότημα εκεί των θεάτρων. Τέλος πάντων, μου πάνε δηλαδή σήμερα έτσι λίγο δύσκολα πράγματα. Και μάλλον δύσκολα περνάει το θέατρο. Γενικότερα, ναι. Εμείς, δόξα τω Θεώ, Ολυμπία, βέβαια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συμπάσχουμε με όλους τους συνάδελφους και γενικότερα δεν στεναχωριόμαστε όταν ακούμε τέτοιου είδους περιπτώσεις, το ότι αν δεν πάει κάποια παράσταση καλά. Δόξα τω Θεώ και πάλι όμως, εμείς ξεκινήσαμε δειλά-δειλά από τον Οκτώβρη, αρχές Οκτωβρίου, την παράσταση αυτή που ήρθες και είδες, όταν η Φόνησα συνάντησε την ίδια. Καταπληκτικός ίσως. Άλλος άνθρωπος είχε βαφτεί, είχε φτιαχτεί. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Αφού και εγώ το χάρηκα τόσο πολύ το ρόλο αυτό που δεν. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σου πω ότι όσο πέρναγε εμάς ο καιρός αντίθετα, αυτό που λέμε εμείς στη δική μας ορολογία, στην καλλιτεχνική, στη θεατρική, άρχισε να τσιμπάει αυτή η παράσταση. Δηλαδή, άρχισε το πράγμα να μεταδίδεται και να διαδίδεται από στόμα σε στόμα, που είναι η πιο καλή διαφήμιση, αλλά και η πιο δύσκολη για να φτάσει στο στόμα των ανθρώπων. Όλων αυτών που είχαν έρθει και μας είχαν δει και να το μεταφέρει ο ένας με τον άλλον, ήταν φοβερό ότι ήταν μια πολύ καλή παράσταση και αξίζει τον κόπο να πάει να τη δεις και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Ναι, και εγώ πρώτα απ' όλα όταν έφυγα το είπα σε πάρα πολλά άτομα, το είπα και εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ εγώ Γατζουλετάκη, πάρα πολύ. Πολύ, πάρα ήταν, πολύ. Όλοι οι ηθοποιοί ήταν καταπληκτικοί. Μ' άρεσε γιατί δεν έχει πειράξει τον εαυτό της, μ' άρεσε γιατί είναι γνήσια. Όλοι οι ηθοποιοί ήταν. Ο ένας ήσασταν καλύτερος από τον άλλον. Ήταν εξαιρετική. Η Γογάντζο Λετάκη στο κυρίως ρόλο στη Μίδια, καταπληκτική. Η Μαρία Δημητριάδου στο ρόλο πάρα της Φόνησας. Και η κυρία Δημητριάδου. Πάρα πολύ πάρα καλή πολύ και αυτή. Όλα τα παιδιά, όλοι οι ηθοποιοί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι εμείς ξεκινήσαμε για ένα προγραμματισμένο αριθμό παραστάσεων συγκεκριμένων και φτάσαμε σε σημείο να τις ξεπεράσουμε και να δώσουμε και μία μικρή παράταση. Ωραία. Γιατί άρχισε όλο αυτό να προχωράει, να αρέσει. Παρόλο που οι συνθήκες ήταν δύσκολες με την πανδημία. Με τις μάσκες, με τα εμβόλια, να εμείς μην μπορεί ο κόσμος. Χώρος, έπαψε να είναι μεικτός χώρος γιατί μετά βγήκαν τα νέα μέτρα και ήταν μόνο εμβολιασμένοι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι θεωρούσαμε και φοβηθήκαμε. Όλοι μας ήμασταν σε μια φάση ότι να πούμε τώρα ότι από τη στιγμή που ήμασταν μεικτός χώρος και είχαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων το σουκού, μετά από εκεί πέρα μόλις άλλαξε αυτό, λέμε θα έχουμε αυτόν τον συγκεκριμένο αριθμό ατόμων ή θα πέσει κι άλλο πιο κάτω, κάτι το οποίο θα δυνατήσουμε. Τώρα νομίζω όμως και με τα rapid test δεν πάνε στο θέατρο. Τώρα νομίζω θα αρχίσει και έτσι να πηγαίνει. Θα αρχίσει, φαντάζομαι. Γιατί θα σου πω κάτι τώρα. Εγώ έχω τον back row του εμβόλιο, ωραία. Ναι. Θα το κάνω αύριο, πήραμε αυτό. Ναι.
Έχω το rapid test στο back row. Ωραία. Το και μαγιά. Θα πω εγώ σε ένα μαγαζί και θα πάμε εμβολιασμένη να το κάνει, να δω τι θα μου πει. Ναι, δεν ξέρω τώρα τι. Στο νι δεν λέει αν είσαι εμβολιασμένο ή αν είναι rapid test. Απλά κάνει ένα νι. Θέλω να σου πω. Θα το τσεκάρω αύριο να δω. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω σε αυτό το τρυπάκι και να, και ξέρεις, να αναλύσουμε λίγο αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει καλύτερα το καλλιτεχνικό κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά όμως εμείς συνεχίσαμε και πήγαμε καλά. Και ολοκληρώσαμε όχι μόνο τις προγραμματισμένες παραστάσεις, πήγαμε και λίγο παρακάτω. Αλλά και πάλι έρχομαι στο γεγονός ότι όντως πολλές παραστάσεις δεν πήγαν καλά και φέτος. Μετά από τόσο καιρό που ήταν να μπουν τα πράγματα στην ροή. Μπορείς να πεις πώς πήρες την απόφαση να κόψεις τα ωραία μαλλιά σου. Γιατί παιδιά έχει το πιο ωραίο μαύρο. Παρόλο που πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο θέμα, θα σου πω, ξέρεις. Αλλά ξέρεις, είναι τόσα τα πράγματα πολλές φορές. Ναι, έχουμε να τα πούμε και καιρό και θέλω όλα μαζί. Αλλά ξέρεις, σε βλέπω, σου πάει βέβαια και το κοντά, αλλά εκείνο το μακρύ μαλλί ήταν. Το ζήλευα. Το μακρύ μαλλί. Και γυάλιζε. Ναι, το μακρύ μαλλί Ολυμπία μου ήταν ο χαρακτήρας μου, ας το πούμε, το χαρακτηριστικό μου για το ξεκίνημα της δουλειάς. Έπρεπε να βρω έναν τρόπο και εγώ κάπου να ξεχωρίζω από το σύνολο της δουλειάς μου. Το μακρύ μαλλί με το μουσι, το λεπτό, το ιταλικό, μαζί με την όλη εμφάνιση και με όλο αυτό που έκανα τότε, που ήταν μόνο τότε, μέχρι τότε ο χορός, έδωσαν ένα χαρακτήρα. Και ήταν ένα στοιχείο που τράβαγε το βλέμμα του θεατή. Και πολλές φορές, ξέρεις, ο κόσμος μέχρι να με μάθει, πώς λέγουμε, θυμότανε τουλάχιστον το μαλλί. Ότι όχι, έβλεπα τον χορευτή με το μακρύ μαλλί και με το μουσάκι το λεπτό το ιταλικό. Ξέρεις, υπήρχε φινέτσα. Παρ' όλα αυτά πέρασαν τα χρόνια, πέρασε ο καιρός, εμπλέχτηκα μετά και με το θέατρο, μπήκα και στην υποκριτική. Έπρεπε να αλλάχτεί λίγο όλο αυτό το look. Ο κόσμος πλέον με έμαθε ένα μεγάλο κομμάτι. Να ξέρουν ποιος είναι ο Κωνσταντίνος ο Μενώνης. Και έτσι μετά έπρεπε να γίνει και κάποια αλλαγή στο style, στο look. Η αλήθεια είναι ότι σε το τώρα το μαλάκι σε κάνει λίγο πιο μικρούλι, πιο γλυκούλι, πιο γουζου γουζου γουζου. Το άλλο σε κάνει πιο cowboy, πιο Latin, πιο... Πιο Latino, πιο χαρακτήρα. Ναι. Τώρα εδώ είσαι πιο γουλικούλι, τζουγουλικούλι. Κοίταξε να δεις, αυτό που λέτε. Έχει και ένα αγγλικό προσωπικό και ένα αγγλικό χαμόγελο. Διήστατο εντωμεταξύ απόψη πάνω σε αυτό. Σε άλλους άρεσε πολύ το μακρύ μαλλί, σε άλλους αρέσει το. Και τα δύο μ' αρέσουν. Το κοντό, και τα δύο. Απλά αυτό ήταν πιο έντονος ο χαρακτήρας όταν το βλέπες. Πολλές φορές όμως αυτό για κάποιους. Εδώ γίνεσαι πιο baby face. Εδώ γίνομαι πιο καθημερινός, πιο. Πιο μωρό, πιο παιδί. Και πιο συνηθισμένος σε όλο αυτό το style που έχει. Άκου να δει, συνηθισμένος δεν είσαι γιατί έχεις και ιδιαίτερο φρύδι. Α, ευχαριστώ. Συνηθισμένος από ότι πιο συνηθισμένος θέλω να πω. Και το φρύδι σου το τοξωτό είναι. Δηλαδή και το φρύδι σου έχει πολύ ωραίο φρύδι, παιδιά. Λες και το έχουν πάρει και το έχουν ζωγραφίσει. Πώς πάμε εμείς και τα φτιάχνουμε. Εκείνον τον έφτιαξε ο Θεός όμως και του το φτιάξε ωραίο το φρύδι. Πάντα το είχε αυτό το ωραίο φρύδι. Ναι, το φρύδι ναι. Είναι της γιαγιάς μου, της Ιφηγένειας, της μητέρας μου η μαμά. Η κυρία αυτή που θαυμάζουμε που είναι χορεύτρια 100 τόσο χρονών. Είναι όχι, αυτή είναι η γιαγιά Σοφία, είναι του πατέρα. Η γιαγιά Σοφία, του μπαμπά. Του μπαμπά. Αλλά το φρύδι, όπως λες τώρα, επειδή το ανάφερες, το έχω πάρει από τη γιαγιά μου, τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, τη μάνα. Έχω πολλά χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι τότε με το μακρύ μαλλί για κάποιο κομμάτι κόσμου ήταν δεκτό και για κάποιο κομμάτι κόσμου δεν τους πολύ άρεσε. Γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν έτσι έντονο και ήταν και πολλές φορές ήταν και θεωρούσε ο άλλος ότι ήσουν λίγο απόμακρος του. Λίγο τρομάζανε. Τρομάζανε, λίγο τους έδινε μία απόσταση. Επειδή είχε λίγο πιο κύρος λόγω του στυλ πολλές φορές και όταν είσαι και πάνω στη σκηνή, βγάζεις ακόμη περισσότερο το καλλιτεχνικό στοιχείο και το κύρος σου. Αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν για κάποιους λίγο απόμακρο όλο αυτό το στυλ. Και μετά μόλις πουρεύτηκα και γενικότερα άλλαξα το style μου και έγινα ένα από τα συνηθισμένα μοτίβα πλέον νέων που βλέπεις με το μαλάκι αυτό, το μουσι χωρίς μουσι, γιατί πρόσφατα κιόλας κύρισα το μουσι. Θέλω να σου πω ότι αυτό με έφερε λίγο πιο κοντά μετά και στον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, εντάξει.
Ήταν πιο... Αλλά όχι, είναι και αυτό που είπες, ότι εφόσον ασχολήθηκες, άρχισες να ασχολείσαι με το θέατρο και γενικά με την ηθοποιία, εκεί πρέπει να αλλάζει συνέχεια. Πρέπει να αλλάζει συνέχεια. Πρέπει να βάφεσαι, πρέπει και το μεταξύ. Δεν είναι αυτό. Είναι πρέπει να αλλάζει συνέχεια και επειδή το συγκεκριμένο στυλ τότε με τα μακριά μαλλιά σε απόκλειε από άλλα πράγματα και ήταν για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούσες να έχεις μετά εξέλιξη. Αλλά μέσα σου έκανες αγώνα για να το πάρεις απόφαση, πιστεύω. Γιατί ήταν... Όχι, είπα θα κάνω μια αλλαγή. Παρόλο που είχα πάει φαντάρος, γύρισα και συνήθως λένε όταν γυρνάς από το στρατό και έχεις μακρύ μαλλί και το κουρεύεις, δεν το ξαναφήνεις συνήθως. Εγώ το ξανάφησα. Και μετά πήρα μια απόφαση και το κόψα ημίμακρο, σταδιακά βέβαια, πώς μετά το κόψα, κοντό-κοντό. Το κόψες κοντό-κοντό. Ναι. Σου πάει όμως, λέω, είσαι baby face, είσαι και τα μουγουλάκια, το χαμόγελο, το γλυκό, το ωραίο. Ναι. Ωραία. Επειδή σε διέκοψα πριν που μου λέγες για το θέατρο, να πούμε ότι εκτός από τη Φόνησα και την Μίδια, έχεις κάνει και άλλες παραστάσεις, είχες κάνει και ειδικά πριν την καραντίνα είχα δει ότι είχες κάνει και κάποιες άλλες. Θες να μου πεις πώς μπήκες στο θέατρο? Ως ηθοποιός είμαι εδώ και 6 χρόνια ακριβώς. Ως χορογράφος, χορευτής και καθηγητής. Καλά, είσαι από παιδί, εγώ το ξέρω. Δεν είμαι από παιδί, άρχισα από αρκετά μεγάλη ηλικία, όχι από συνήθως όπως είναι, συνήθως όπως είναι από πολύ μικρή ηλικία τα περισσότερα παιδιά που καταλήγουν επαγγελματικά. Με μένα η διαφορά ήταν ότι ξεκίνησα πολύ σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, αλλά είναι αυτό που έχω πει και σε άλλες συμμετέχεις, ήταν καμιά φορά το ταλέντο που όταν υπάρχει, πραγματικά κάποια στιγμή θα το γράψω, όταν γράψω το βιβλίο που θέλω να γράψω, θα το αναφέρω μέσα ώστε να δώσω και ένα μήνυμα στον κόσμο ότι ποτέ, μα ποτέ, μην νομίζουμε ότι περνάνε τα χρόνια και δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας και να γίνουν επαγγελματικά, μαζί σου, επαγγελματικά όλα αυτά που μπορείς να κάνεις και θεωρείς ότι είναι στην αρχή ως χόμπι. Όποια και ηλικία να είναι. Γιατί πολλές φορές περνάνε τα χρόνια και λες. Ναι, γιατί πολλές φορές, Ολυμπία, περνάνε τα χρόνια και θεωρείς ότι τώρα είμαι μεγάλος. Μπορεί να υπάρχει μια βάση ταλέντου και να το γνωρίζεις και να στο λένε και λες, αλλά τώρα αυτό γίνεται να το κάνω επάγγελμα κυρίως και να γίνω επαγγελματίας. Με τους συγγραφείς ότι... που έχω παρουσιάσει εδώ, εγώ το έχω βιώσει γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι. Την άλλη φορά είχε έρθει ο Γιώργος ο Μανιός. Και ο άνθρωπος είναι ταπεικοθαριστής και όταν έπινε ένα κρασάκι έγραφε, όταν έπινε ένα καφέ έγραφε. Στίχους, ναι, ποίηματα, βιβλία. Έχουν μελοποιηθεί, έχουν γίνει τραγούδια. Ο Γιώργος ο Μάνιος είναι γνωστός. Ναι, σωστά, έχει δώσει και σε γνωστούς τραγούδια. Ναι, ναι, αυτός τώρα πώς ενώ έγραφε και τα πέταγε, ξέρω εγώ, ούτε καν τα υπολόγιζε. Κάποιοι φίλοι, το κουμπάρος του μου λέει βασικά. Του τα μάζευε και ήταν αυτός που τον έσπρωξε και του περέ. Παρακινήσει. Εδώ κάτι έχεις. Δηλαδή ούτε ο ίδιος δεν ήξερε το τάλαντο που του είχε δώσει ο Θεός και καθόταν άνθρωπος και πλένε καλιά. Και συνεχίζει και πλένε καλιά γιατί την αγαπάει τη δουλειά του. Αλλά. Ταυτόχρονα κάνει και αυτό. Ναι. Και έχει δώσει πολλά πράγματα και το ανακάλυψε σε πολύ μεγάλη ηλικία. Το ανακάλυψε παντρεμένος με παιδιά 50 χρονών. Το ανακάλυψε. Έχει βγάλει βιβλία και έχουν γίνει και σου λέω η Θεοπούλα. Ας πούμε, αγωνιζότανε. Στη διάσημη, ας πούμε, στάρα, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, έγινε στα 60 της, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Έχω τη φίλη μου που έχει. Α, τι, που την ξέρεις, την Έφη, τη Χατζούδη. Α, ναι, ναι, βέβαια, με την Έφη έχουμε παίξει και μαζί. Και εκείνη. Στο θέατρο δίλιασε τώρα, τελευταία, ενώ το ήθελα από μικρή, τα τελευταία χρόνια το έκανε κι αυτή, σε μεγάλη ηλικία. Δεν έχει σημασία. Η Έφη Χατζούλη, ναι. 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 Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω ότι παρά τα αυτά, εγώ ξεκίνησα τον χορό για να έρθουμε στην ερώτηση που μου κάνες σε αρκετά μεγάλη ηλικία, αλλά το οποίο έγινε όμως επάγγελμα μετά από την κρίση τότε, το 2010 συγκεκριμένα. Και όλο αυτό πήρε σάρκα και οστά και έγινα χορογράφος, χορευτής, καθηγητής χορού. Ξεκίνησα μετά όμως σιγά-σιγά. Όλο αυτό να μην το έχω περιορισμένο σε μια σχολή χορού ή μόνο σε κάποια μαθήματα που έκανα, Λάτιν, Αργεντινικό τάγκο. Όσο πήρα τα πτυχία μου και το σπούδασα, σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω και στα θεατρικά δρόμενα και να χορογραφώ διάφορες παραστάσεις, και παιδικές και ενήλικων. Κάποια στιγμή όμως, με τη σχολή χορού θυμάμαι, είχα ξεκινήσει και έκανα κάποιες θεατρικές παραστάσεις που έβαζα και πρόζα λίγο μέσα.
Και όταν αποφάσισα και έκανα δύο δικές μου τέτοιες δουλειές μαζί με τη σχολή χορού, είχε έρθει πολλοί κόσμος τότε, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, και είχαν παρακολουθήσει την παράσταση αυτή γιατί τους είχα κάνει πρόσκληση να έρθουν να δουν. Σε αυτό, σε παραδέχομαι, στις δημόσιες σχέσεις σε παραδέχομαι. Όχι, θέλω να σου πω ότι κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει σε σχολή χορού. Δηλαδή να γίνει ένα γεγονός. Πάντα κάναμε τις τελικές χορευτικές παραστάσεις σε κάθε σχολή χορού που υπάρχει, αλλά χορογραφίες, οι οποίες χορεύαν τα παιδιά και τελειώνανε και λέγαμε καλή χρονιά με το καινούριο έτος, με την καινούργια σεζόν, συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε πάλι τη χορευτική μας. Ήταν η διαφήμιση της κάθε σχολής με λίγα λόγια. Απλά όμως, πράγματα, τίποτα ιδιαίτερο. Εγώ είχα πει εκείνη την περίοδο θα βάλω και το καλλιτεχνικό στοιχείο. Έβαλα... Τα έβαλα όλα μαζί, έβαλα πρόζα, χορό, τραγούδι, γιατί θεωρούσα ότι το θέατρο και η καλλιτεχνία αυτή του χορού τα έχει όλα. Έχει και μουσική, έχει και πρόζα, μπορεί να τα συνδυάσεις όλα αυτά και να βγάλεις ένα αποτέλεσμα. Και ήταν και κίνητρο για τα παιδιά και είχα και κάποια ταλεντάκια, παιδιά, μαθητές και μαθητρίες, τα οποία ασχολιόντουσαν και ερασιτεχνικά με το θέατρο, με το τραγούδι, τα οποία πολλά παιδιά από αυτά έχουν διακριθεί και υπάρχουν και είναι πλέον ονόματα και στο τραγούδι. Όπως η Τάνια Ιμπρεάζου, ήταν μαθητριά μου, μπράβο. Που ήταν από το X Factor και τώρα η κοπέλα έχει διακριθεί και είναι πολύ καλή ερμηνεύτρια. Είναι με τον Αντώνη Τορέμο. Άρα τέτοιος. Να πούμε, μαθητριά σου, έβγαλες και ταλέντα. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα παιδιά όμως εγώ τα συγκέντρωσα, επειδή είδα ότι είχαν κάποια έτσι ταλέντα και τα βάλα μέσα σε όλες αυτές τις παραστάσεις και είχα μοιράσει ρόλους, χορό, τραγούδι, πρόζα. Και όλα μαζί στα παιδιά. Είχα δώσει από ένα ρόλο στον καθένα και είχαν έρθει τότε άνθρωποι μέσα από τους χώρους. Επαγγελματικούς χώρους θεάτρου και την είχαν παραγωγήσει την παράσταση αυτή. Εκεί με είδαν και εμένα που είχα παίξει ταυτόχρονα που χόρευα και ξεκίνησε να μου γίνει πρώτη πρόταση να παίξω σε θέατρο, επαγγελματικά. Σαν ηθοποιός, όχι να χορογραφήσω. Δηλαδή με καλέσανε και μου λένε Κωνσταντίνε, δεν σε καλό για να χορογραφήσεις παράσταση. Εγώ εντάξει, έλαβα το μήνυμα, θεώρησα ότι μήπως με θέλει για να χορογραφήσω την παράσταση. Γιατί είχα χορογραφήσει μέχρι τότε κάποιες παραστάσεις παιδικές και κάποιες ενηλίκων και μου λέει σε θέλω για πρόζα. Και σε θέλω και να χορέψεις βέβαια και λίγο μες στην παράσταση. Δηλαδή πάντα στις παραστάσεις που συμμετέχω και παίζω, πάντα υπάρχει και το στοιχείο του χορού. Μου κάνει εντύπωση. Δεν είπα αμέσως το ναι. Φοβήθηκα, το τρόμαξα στην αρχή. Αλλά έλα που ο δρόμος ήθελε να ανοίξει και προς τα εκεί και να με πάει. Εγώ νομίζω και έτσι μετά κάθε χρόνο. Μας τραβάει και όλα σήμερα όσο θες. Θέλω να σου πω, κάθε χρόνο μετά ερχόντουσαν βέβαια ήρθε σε αυτή την παράσταση κάποιοι να με δούνε. Μαθεύτηκε ότι υπήρχε κάποια βάση και κάποιο στοιχειώδης ταλέντο πάνω και στην υποκριτική που δεν το γνώριζα. Όπως λες και εσύ, το τάλαντό μου δεν το γνώριζα κι εγώ. Όλα αυτά τα τάλαντα μας τα δίνει ο Θεός. Είναι θεία δώρα που καμιά φορά δεν τα αντιλαμβάνομαι. Δεν τα καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς είμαστε κολλημένοι σε άλλα πράγματα και δεν καταλαβαίνουμε. Δεν είμαστε κολλημένοι. Αλλά εγώ πιστεύω. Θεωρώ ότι είμαστε αθώοι. Ναι. Είμαστε αθώες ψυχές. Και να σου πω και κάτι, Ολυμπία μου, καλύτερα που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί βγαίνει όλο αυτό αληθινό και αυθόρμητο. Βγαίνει μόνο του. Και μετά αυτό σιγά σιγά προχωράει και γίνεται μόνο του περί στα παιδιά. Όπως πιστεύω ότι. Και ήταν ένα δίδυμα και τη τόπου και με άλλη ηθοποιοί. Ότι. Όταν είσαι γεννημένος για κάτι, όσο και να έχεις παρεκκλήσει από αυτό, θα έρθει. Καλά, ναι, είναι και αυτό. Και θα το βγάλεις. Καμιά φορά, ναι. Δηλαδή, το λέω και σε ζωγράφους αυτό, και σε ποιητές, και γενικά και σε ανθρώπους που έχουν καταλάβει. Εγώ ξέρω δικηγόρους που γίνανε ξυλοκόποι γιατί τους βγήκε αυτό, γιατί ήταν ότι φτιάχνουν φοβερά πράγματα με τα χέρια τους. Τους βγήκε αυτό, δηλαδή. Όταν είσαι κάτι και ναι, όσο και να έχεις παρεκκλήσει από αυτό, δηλαδή να σπουδάσεις κάτι άλλο, να έχεις φύγει από αυτό, θα τα φέρει έτσι ώστε να καταλήξεις αυτό που είσαι γεννημένος. Δεν υπάρχει. Αυτό μου έχει δείξει και εμένα. Και εμένα έτσι μου δείχνει η ζωή. Θέλω να σου πω, εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Και έτσι ξεκίνησε και η πρόζα στη ζωή μου και η ηθοποιία. Και από τότε εδώ και 6 χρόνια βρίσκομαι. Κάθε χρόνο, εκτός των 1,5 χρόνων που μας καλά με την καραντίνα, ναι. Σε παράσταση. Και πάλι όμως, μέσα στην καραντίνα, εγώ έβλεπα ότι εσύ έκανες μαθήματα και χορεύαμε μέσα στο ίντερνετ. Μας έκανες από την τηλεόραση κάθε Δευτέρα, καθόμουν εκεί και σε χάζευα. Επίτηδες. Και τότε με την καραντίνα την άσχημη της καραντίνα. Την πρώτη καραντίνα. Έβγαινα και Δευτέρα, έβγαινα και χορεύαμε από το σπίτι. Εγώ το μεταξύ μου αναστολή και σε ευχαριστήθηκα τότε, ναι.
Γιατί και χόρευα και έκανε και. Ναι. Μέσα ναι. Τι να κάνεις μες στο σπίτι. Ναι, ήταν φοβερή παρέα. Ήταν φοβερή παρέα για τον κόσμο. Είδες, λέω κάτι άλλο. Καμιά φορά ο κάθε άνθρωπος είναι σταλμένος γιατί μπορεί να έχει το χάρισμα, δεν το έχει όμως για εκείνον, για την πάρτι. Γιατί πρέπει να κάνει και στους άλλους. Μοιράζεται με τον κόσμο. Γι' αυτό, είναι, γι' αυτό νιώθω ευλογημένος και το θεωρώ ότι μου έχει έρθει αυτό. Αυτό. Γιατί. Νιώθω ότι έχω μια αποστολή και με αυτό το ταλάντο που έχω. Να βοηθήσω τους ανθρώπους. Γιατί στην Πεσίδη ήταν μια περίοδος που και εγώ τότε δεν το περίμενα. Ενώ είχα μια φορά την εβδομάδα μάθημα τηλεοπτικό, μάθημα χορού μέσω του καναλιού, μέσα από το Epsilon το κανάλι, στην εκπομπή Ανάδειξέ το, ξαφνικά μου έρχεται πρόταση να κάνω και στο Art το κανάλι. Ξαφνικά και στο Alert TV. Ναι, και... Δηλαδή σε πολλά κανάλια. Να κάνω από λίγο, και μέσα στη βδομάδα τύχαινε να παίζω και να δείχνω τηλεοπτικά μαθήματα χορού 3 φορές την εβδομάδα. Αυτό όμως, συμπτωματικά με τον κόσμο που είχε μείνει μέσα σπίτι... Ήταν ό,τι έπρεπε. Ήταν λυτρωτικό και για τον κόσμο και για μένα που ένιωθα ότι έκανα κάτι, ενώ δεν ήμουν άπρατος. Όπως να σου πω κάτι, εγώ όταν ήμουν στην αναστολή και πάω να πέσω στην κατάθλιψη, είχα δώσει για τις οικογενειακές ιστορίες το τηλέφωνο. Με είχαν πάρει το 18 και είχα πει όχι. Δεν προλάβαινα. Με πήρανε το 19 και είχα πει όχι. Και με παίρνουνε το... Τότε με την καραντίνα. Με την καραντίνα μέσα στην αναστολή το Δεκέμβρη. Δεν είχαμε να κάνουμε και τίποτα. Και πήγα. Για λύτρωση. Σαν όνειρο. Πραγματικά ήταν όνειρο ήταν. Ήταν ένα πράγμα. Δηλαδή εκεί που πήγα να πέσω, ξέρεις που δεν δούλευα, είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Έβλεπα τον πατέρα μου παντού μέσα στο σπίτι. Ήταν λυτρωτικό, ναι. Κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και εμένα, κάποια extra serial που ήρθαν κάποιες συμμετοχές. Μπράβο, ναι. Ήταν πάνω στην πανδημία και όντως ήταν λυτρωτικό. Που ίσως αυτές τις μικρές συμμετοχές που έκανα, ίσως μπορεί να με τις επέλεγα. Εάν ήταν. Α, δεν ήταν. Μπράβο, ναι. Αν ήταν η κανονικότητα και έτρεχα με όλες τις άλλες δουλειές. Άκου να σου πω το 18, όταν μου έγινε η πρώτη πρόταση να πάω στις οικογενειακές ιστορίες, ο μπαμπάς μου ζούσε. Και μου είχε πει, όχι, μην πας. Και πάω, όχι, δεν πάω. Καλά, βέβαια αυτό το σύριαλ καταλαβαίνεις, έχει, άκου να δεις, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Και δεν έχει καμία σχέση, καμία με, το σχέση με το 18. Ναι, και έτσι... Τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ σήμερα το βλέπα. Έχει ωραίες υποθέσεις. Έχει ωραίες υποθέσεις. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ναι. Πρώτα απ' όλα έχουν αρχίσει και παίζουν και γνωστοί ηθοποιοί. Ναι. Έπαιξε η γυναίκα του Βουτσά. Έχουν παίξει αρκετές κοπέλες. Ναι. Πώς λέγεται η Κολέβα, πώς λέγεται αυτή η κοπέλα που κάνα το μωρό. Η τελευταία γυναίκα του Βουτσά. Α, ναι, έπαιξε η Αλίκη. Ναι, έπαιξε και εκείνη. Δηλαδή, έχω δει ότι παίζουν και πιο μικροί και παίζουν οι ηθοποιοί πια, δεν είναι πια... Ναι. Όχι. Πιο πολλοί διαλέγουν, παίρνουν από... Από σχολές δραματικές που μόλις τα παιδιά έχουν τελειώσει. Και γι' αυτό έχουν γίνει πρόσωπα. Πιο ποιοτικά. Νέα πρόσωπα, αλλά είναι παιδιά που έχουν τελειώσει. Ναι. Ειδικά στους κυρίους ρόλους. Ναι. Έχει εξελιχθεί και είναι ωραίο. Είναι ωραίο σύριαλ και βγάζει ωραία μηνύματα. Βγάζει ωραία μηνύματα. Αυτό είδα και εγώ ότι έχει εξελιχθεί. Τότε βέβαια το 18. Και δεν είναι και τυχαίο κιόλας που έχει τέτοια θεματικότητα. Ναι, εδώ, μάλλον το 17. Χρόνια, 10 χρόνια παίζεται. Και παραπάνω. Αλλά πιο παλιά ήταν, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ο παπάς μου είπε, α, μην πας, με μάλωνε. Γιατί ήταν εντάξει, όταν είχε. Ναι. Εγώ πάντως όταν πήγα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πέρασα πολύ ωραία, το ευχαριστήθηκα. Ήταν λυτρωτικό. Και σου είχε πάνω στην πανδημία. Είδες πόσα ωραία πράγματα εξακριβώσαμε πάνω. Γενικά να σου πω κάτι, οικογενειακές ιστορίες δύο φορές έχουν έρθει στη ζωή μου. Τη μία ήταν που με λυτρώσαν έτσι και σαν κομπάρσος. Άμα σου πω και αυτό το σκηνικό, είναι μία Τετάρτη και δεν έχω φράγκο στην τσέπη μου. Άκου τώρα. Και πάω, έχω εντωμεταξύ 70 ευρώ και λέω τι να κάνω, το 40 λίτουργο του μπαμπά μου ή να πληρώσω κάτι. Λέω, ας τα χρέη, θα πάω να κάνω το 40 λίτουργο. Πάω στον Άγιο Χαράλαμπο εδώ στη Συγκρού, αφήνω τα λεφτά και πάω σπίτι. Μέχρι να φτάσω στο σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει κοπέλα, 2 ώρες 100 ευρώ. Είδες. Κομπάσος. Ναι, είναι και καλά τα λεφτά, ναι. Τρελάθηκα. Ναι, είδες. Λέω, αυτό ήταν το Θεό. Δεν υπήρχε. Είναι λύτρωση. Ναι. Δηλαδή και τις 2 φορές που μου είχε χτυπήσει την πόρτα ήταν και οι 2 φορές. Είδες. Ναι, το έλεγα στα παιδιά. Γενικά, και τώρα τι ετοιμάζουμε από εδώ και πέρα. Κοίταξε, δεν ετοιμάζουμε τίποτα βιβλία γιατί τα πράγματα είναι λίγο ακόμη περίεργα. Δεν έχουν σταθεροποιηθεί, δεν υπάρχει ακόμη κανονικότητα, κακά τα ψέματα.
Στιγμή που υπάρχουν ακόμη τα μέτρα. Να σου πω κάτι, εγώ στεναχωρηθεί, γιατί μίλαγα σήμερα τώρα με έναν φίλο μου και λέγαμε αυτό, ότι λίγα θέατρα. Έχω δει πολλές καινούργιες παραστάσεις που έχουν ανέβει, αλλά βλέπεις ανεβαίνουν και στο μήνα πάνω κατεβαίνουν. Ναι, και σου αυτό λέω, λένε τώρα, αυτό ότι περνάει ότι μια κρίση ακόμη, βέβαια, γιατί δεν αφήνει το θεατή ελεύθερο να έρθει. Και να κάποια μικρά θεατράκια, ας πούμε, που βάζουν μέσα 50 άτομα το πουλί. Αυτά τώρα είναι... Πώς θα επιβιώσουν. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέμε ότι δεν έχει έρθει ακόμη το πράγμα στην κανονικότητα και τα βήματα είναι ακόμη δειλά. Αφού κάναμε αυτή τη δουλειά που κάναμε τουλάχιστον για τρεις μήνες και τελειώσαμε. Αλλά μαθήματα παραδίδεις. Μπορούμε μαθήματα δηλαδή να σε βρούμε. Έχεις να πω ότι έχει την ιστοσελίδα του. Να τα πούμε αυτά που μπορούμε να βρούμε το Μενούνο να μας κάνει. Έχω τα social media όπως είναι Κωνσταντίνος Μενούνος Official και Facebook και Instagram και Μενούνος Κωνσταντί Κάπα. Μενούνος Κάπα στο Twitter. Γιατί χρησιμοποιώ και το Twitter, ειδικά τώρα τελευταία. Αρκετά. Ναι, τώρα λένε ότι αυτός που έχει κάνει το Facebook θα το βγάλει, λέει, από την Αθήνα, από την Ελλάδα, άρα να έχουμε το Twitter. Α, δεν τα γνωρίζω, αυτά δεν έχω ενδιαφέρει. Πώς τον λένε αυτός, αφού το κοινοποίησανε στο Facebook ότι θα... την Ελβία. Δεν ξέρω. Ο ιδιοκτήτης του Facebook λέει θα το πάρει από την Ελλάδα. Πώς λέγεται αυτός, το όνομά του το ξεχνάω. Δεν ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, δεν... Έχουν βγει κατά καιρούς πάρα πολλές τέτοιες ενημερώσεις. Εγώ δεν πιστεύω και πολλά. Εγώ δεν πιστεύω. Ναι. Αλλά λέω τώρα, όχι, όταν είπε θα το πω, λέω εντάξει, θα έχουμε το Twitter, έχουμε το. Έχουμε το Instagram, έχουμε τόσες εφαρμογές αν είναι δυνατόν διαδικτυακές που μπορούμε και επικοινωνούμε. Και σιγά μην, γιατί να το πάρει μόνο από την Ελλάδα, τη μισή την Ελλάδα, δεν κατάλαβα. Εντάξει. Τα ακούμε κάτι τέτοια τρελά. Λοιπόν, που σου λένε στείλε 100 μηνύματα για μην σε σβήσει το... Κάνα τραγουδάκι δεν βάζεις ταυτόχρονα, Ολυμπία, δεν παίζει τραγουδάκι. Άκου τώρα, βάζουμε τραγουδάκια, περίμενε, αλλά τώρα κάτι έπαθε αυτό. Α, και μάλιστα, να βάλουμε και λίγο μουσική στον κόσμο να ακούσει σχετικά, έτσι με όλα αυτά που λέμε. Ναι, τώρα όμως έκλεισε. Α, μάλιστα, κάτι έπαθε. Κάτι έπαθε. Χάλασε, ήταν ανοιχτό, αλλά κάτι έπαθε από ό,τι βλέπεις, δεν ξέρω τι έπαθε. Α, και δεν έβαλα πριν που ήσουν από ουδέ, πριν όμως είχα μουσική. Πριν έρθω για το στούντιο. Άρα ο κόσμος θα προλάβει συζήτηση σήμερα. Συζήτηση μόνο. Δεν πειράζει γιατί, όμως. Γιατί συζητάμε και λέμε διάφορα πράγματα. Το... Άλλωστε μου άργησες κιόλας και προσπαθώ να τα προλάβω. Τι ώρα είναι τώρα. Η αλήθεια είναι ότι... Ζωντανές είσαι... εκπομπές εμείς, εγώ και με νεγάκι. Να σου πω κάτι φίλε μου. Τι ώρα πιστεύεις ότι είναι. 8 παρά 20 παρατέταρτο. Παρατέταρτο είναι. Είδες πώς πέρασε η ώρα μαζί σου. Τι ευχάριστα. Ναι. Είμαστε και πολύ λογάδες. Λέμε το ένα, λέμε το άλλο. Έχουμε τόσο καιρό να τα πούμε. Βέβαια, σε είχα δει στο θέατρο που ήρθες και μας είδες. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπέροχη και όλα σαν φοδέσμη που είχες φέρει. Είναι μια φοδέσμη στο καμαρίνι, φίλοι μου, που μας ακούτε και μας βλέπετε όσοι μας βλέπετε. Και ξαφνικά μου λένε... Έξω είναι μια κυρία που τη λένε Ολυμπία. Περίτω μου είχες πει ότι θα έρθεις και λέω η Ολυμπία. Ναι, να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση ότι τη συγκεκριμένη μέρα το θέατρο ήταν γεμάτο μόνο από δικούς σου φίλους, να πούμε. Πόσα άτομα ήταν, 30-40, δεν ξέρω πόσα ήταν εκείνη την ημέρα μέσα, αλλά είδα ότι όλοι ήταν δικοί σου άνθρωποι. Χωρίς να θέλω να δικήσω τους άλλους, αλλά είδα ότι... Όχι, ήταν κόσμος γενικά... Απλά θέλω να σου πω ότι το έχεις με τις δημόσιες σχέσεις. Ναι. Το έχεις. Έτυχε ότι εκείνη την και ημέρα. Και σε αγαπάει πολύ... ο κόσμος. Είχε έρθει πολλοί κόσμος για μένα, έτυχε εκείνη την ημέρα. Δεν θα ήθελα όμως να. Όχι, καλά, εντάξει, δεν λέμε. Γιατί ό,τι ήταν όλοι άξιοι, αλλά. Εγώ ένιωσα υπερηφάνεια. Γιατί λέω, κοίταξε να δεις, ο δικός μου ο φίλος, κοίτα πόσο κόσμο δικό του έχει. Ένιωσα καλά. Γενικά, επειδή ξέρω και τη μαμά σου και έχουμε. Α, ξέρεις για ποια θα μιλήσουμε τώρα. Να για τη θαυμαστή σου γιαγιά που χορεύει. Α, από εκείνη έχει πάρει. Α, ναι. Βέβαια να πω την αγάπη μου στη μανούλα σου, τη γλυκιά σου, τη μανούλα, τη βάζω πάντα στις προσευχούλες μου. Την αγαπάω, δεν ξέρω γιατί. Την αγαπάω γιατί τότε που είχα κι εγώ έτσι, μου πιάσε το χέρι, μου μίλησε στοργικά και την έχω σαν δικό μου άνθρωπο. Πάντα. Και πάντα να τη στέλνει τα χαιρετίσματά μου. Τη είπα και τη είπα σήμερα θα πάω στην Ολυμπία. Ναι. Δεν τη κρατάω τίποτα να τη στείλω. Τόσα χρόνια μου λέει, πώς και έτσι μετά από τόσα χρόνια. Ναι, βεβαίως, λέω, έχει έρθει στην παράσταση. Ναι, και την όμως, αγάπη. Ναι. Και πες μας για εκείνη τη γιαγιά ήρωας.
θα τις μοιάσουμε στα χρόνια της, θα τα έχουμε τα χρόνια της. Το θέμα, Ολυμπία μου, δεν είναι να φτάσουμε στα χρόνια. Να έχουμε όμως τις αντοχές της. Να έχεις καλά γεράματα, που σημαίνει να υπάρχει υγεία, να μην πάσχεις από τίποτα, όπως η γιαγιά, να είναι καλά. Και να έχεις και καλά γεράματα και φροντίδα ανάλογη. Γιατί... Ναι, γιατί. Κοίταξε, να σε έχω το φίλο μου τον κύριο Ανάργυρο, mm-hmm. που είναι 95 χρονών. Βλέπω, κάτι ελπίζει, έχει μια ελπίδα ότι από κάπου θα του έρθουν κάπου πολλά χρήματα. Το πιστεύει αυτό, γιατί κάνει κάποια πράγματα. Ναι. Περπατάει πάρα πολύ, 95 χρονών, δεν ναι. πίνει, δεν καπνίζει και βέβαια πήγε να γραφτεί το Σεπτέμβρη σχολείο, γιατί εγώ τον είχα γνωρίσει σε σχολείο νυχτερινό μαθητή στα 90 του, που μάθαινε προγραμματισμό. Αυτό όμως του κάνει και δουλεύει το μυαλό του. Περπατάει πάρα πολύ. Μου λέει, αν σταματήσω να περπατάω θα πεθάνω. Αν σταματήσω να διαβάζω θα σταματήσει το μυαλό. Και πήγε φέτος το Σεπτέμβριο να γραφτεί στα σχολεία εδώ στη γειτονιά. Αλλά του λένε, κύριε, δεν μπορούμε να σας γράψουμε. Λέει, γράψτε με μηχανολόγο, γράψτε με κάτι, θέλω να είμαι μαθητής. Σοβαρά μιλά. Και βέβαια δεν τον δέχτηκαν 95 χρόνια, σου λένε μας και απογεματινά, αλλά θέλω να σου πω ο άνθρωπος πόσο... Δίψα έχει δίψα για μάθηση, έχει. Για ζωή. Για ζωή. Διάθεση. Διάθεση. Και κατάλαβα ότι τον κρατάει στη ζωή, βέβαια η πίστη του στο Θεό εννοείται, πρωί-πρωί κάθε Κυριακή στην εκκλησία πηγαίνει στις λειτουργίες, έψελνε. Μέχρι και που η φωνή του άντεχε, μέχρι τα 80, μου λέει, είχε κάνει έψελνε 82. Μετά σταμάτησε να ψέλνει. Δεν ήταν βέβαια πάντα του, στα γεράματα τα αποφάσει. Αλλά είδα ότι τον κρατάει στη ζωή η ελπίδα που κάτι περιμένει, αυτό και το περπάτημα. Η γυμναστική δηλαδή. Όπως τη γιαγιά μου ο χορός. Όπως τη γιαγιά σου ο χορός. Ναι, τη Σοφία, ναι. Και είχαμε η ελπίδα της γιαγιά σου, ναι. 104, ναι, μα επίσημα. Το είδα και ζήλεψα. Και λέω, κοίτα, αυτά είναι 104 χρόνια της να έχω, την ευχή της θέλω. 104 γεμάτα, ναι, χθες είχαμε τα γενέθλια επίσημα, έτσι, κανονικά, τα γεμάτα της 104. Την ναι, βγήκε και στον Παπαδάκη, έχει γίνει φίρμα. Στη Ζήνα Κουτσελίνη, βέβαια, σε πολλές εκπομπές. Την έχεις. Και δει. Γιατί δεν το βάζει κάτω και χορεύει. Ναι, και τραγουδάει κιόλα. Έχει και μεταλλοφωνείς. Ποιο ναι. Και από νέα, ναι, και μέχρι τώρα. Ναι, δεν είναι το θέμα. Μπορεί να βρεις πολλές μεγάλες γυναίκες και 104 χρόνων και 105. Ναι, αλλά να είναι κατάκητες, να είναι και με ένα ηθία μου έζησε 95, αλλά ήταν στο κρεβάτι 10 αυτό, χρόνια. Όμως, δεν θέλω έτσι. Σε περιπτώσεις δυστυχώς είναι είτε κατάκητες, είτε έχουν. Όχι, εγώ θέλω σύνοντα. Να είμαι ίσα τον Ανάργυρο, ίσα τη γιαγιά σου. Δεν κατάλαβες, δηλαδή εκεί δεν λες καλύτερα άνθρωπος. Όχι, όχι, καλύτερα. Ας πούμε, ο μπαμπάς μου ξέρει. Αλλά όταν όμως ένας άνθρωπος. Που παρόλο και πάλι κακά τα ψέματα, ένα τόσο μεγάλο άνθρωπο πολλέ φορέ δεν έχει και τι να κάνει. Είναι βαρετή η ζωή. Αν δεν του έχει ένα ενδιαφέρον, εκεί ερχόμαστε εμεί να βοηθήσουμε ω οικογένεια και να τη δίνει λίγο σημασία, να τη έχει το ενδιαφέρον τη καθημερινότητα λίγο έτσι, να τη το έτσι κεντρίζει με λίγο χορό όπω τη κάνω εγώ. Να τραγουδά, να τη βάζει λίγο μουσική, να τη λες, να τη συζητάς διάφορα πράγματα και του σήμερα, όχι μόνο το παρελθόν και το τώρα, ώστε να μπορεί να επιβιώνει, να μπορεί να αντέξει. Γιατί δεν είναι μόνο η σωματική αντοχή, είναι και η ψυχική αντοχή. Γιατί από την μα, ψυχική αντοχή. Ξέρεις τι μου λέει ο κύριος Ανάργυρος, εγώ διαβάζω, μου λέει. Αυτός δεν έχει τηλεόραση, ούτε ράδιο στο σπίτι του μέσα. Παίρνει όμως εφημερίδες. Γιατί θέλει να διαβάζει για να εξασκεί το μυαλό και να μαθαίνει και τα νέα του κόσμου. Αλλά περπατάει. Βρε, σου λέω, φεύγει από τη Νέα Σμύρνη και πηγαίνει. Δεν υπάρχουν εδώ που θέλει να στείλει κάτι email στην Ουγκάντα ή οπουδήποτε σε μένα. Μπορεί να έρθει στο σπίτι μου δύο βήματα και να του τα στείλω. Του το έκανα πολλές φορές. Όχι. Θέλει να πάει στο Χαλάνδρι, σε ένα συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο, στις συγκεκριμένες κοπέλες που ξέρει, να πάρει τα συγκεκριμένα λεωφορεία. Να περπατήσει. Μπράβο, να βρει δικαιολογία να περπατήσει. Παρόλο που και η εποχή είναι δύσκολη. Δεν μπορεί να μου πει πετάξου και πάρε μου από τη Λαϊκή. Δεν φοβόταν για αν μπει απρόσεχη και ο άνθρωπος όσο και να πει. Τίποτα. Και μέσα στην καραντίνα όλοι ήμασταν κλεισμένοι. Ο μόνος που κυκλοφορούσε. Κυκλοφορούσε. Είδες φοβερό πράγμα. Είδες, είναι, αυτά είναι παραδείγματα ζωής. Εγώ τον φέρω ακόμα και εκπομπή εδώ πέρα γιατί τον θεωρώ ήρωα σε μερικά πράγματα. Ναι.
Είναι παράδειγμα στο ότι, αλλά κατάλαβα, από αυτόν μαθαίνω το μυστικό, η ελπίδα. Η ελπίδα σε κρατάει στη ζωή. Δεν καπνίζει βέβαια, δεν πίνει. Να τα πούμε και αυτά, ότι και αυτά παίζει ρόλο. Γιατί άκουγα πάλι ότι ένας παππούλης, ένας άνθρωπος πάλι που ζει έτσι μεγάλος, λέει δύο πράγματα δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν έχω καπνίσει και δεν έχω πιει. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Η γιαγιά πίνει, όχι. Η γιαγιά κρασάκι. Ένα ποτηράκι κρασάκι. Άλλο κρασί, ρεφρένι. Το μεσημέρι της. Και ο κύριος Ανάργυρος. Και ένα το βράδυ μπορεί, όχι πάντα, όχι ναι. Όπως πάντα. Και ο κύριος Ανάργυρος, ένα κρασάκι στο φαγητό θα το πιει. Φαγητό. Ναι. Ένα κρασάκι, ποτηράκι μικρό, αραιωμένο με νεράκι. Με νεράκι, όπως ναι. Οι αρχαίοι Έλληνες. Όχι, ναι. Αυτό την κρατάει τη γιαγιά. Ναι, ναι. Και η γιαγιά με μένα που πέθανε μεγάλη έτσι έπινε κρασάκι. Έτσι λέει, ότι μου λέει ο γέρος άνθρωπος παιδί μου, καλύτερα μπορεί να μην φάει πολύ φαγητό, αλλά το κρασάκι του το θέλει. Καλά λέει. Καλά λέει η γιαγιάκα, Μερακλού η γιαγιάκα, από πού είναι αυτή η γιαγιάκα. Είναι από την Αρκαδία, από τον Άρκοβο. Αρκάδας. Αρκάς, ναι, ναι, Αρκάς. Η καταγωγή είναι από την Αρκαδία, από ένα χωριό τον Άκοβο, έτσι λέγεται, Άκοβος Αρκαδίας. Μετά άρα και εσύ είσαι, γι' αυτό Αρκάς, είσαι, βέβαια, ναι. Είναι η καταγωγή μου, από τον μπαμπά και από τη μητέρα μου είμαι Ιεράπολη Μεσολογγίου. Α, ωραίος. Γι' αυτό έχεις έτσι, ναι. Γι' αυτό το έχεις μέσα σου, το τολμηρό, την τόλμη. Και άρα τώρα κάνεις μόνο, έχεις μείνει στα ιδιαίτερα μαθήματα. Στα ιδιαίτερα μαθήματα, βεβαίως, αυτό κυρίως. Μέχρι να έρθει το καλοκαιράκι και να δούμε... Μέχρι να έρθει κάποια άλλη πρόταση από κάποια άλλη παράσταση, να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Και τώρα πρόσφατα τελειώσαμε την παράσταση. Καλά, ναι, δεν τώρα τελειώσει, πριν ούτε... Το προηγούμενο μήνα. Ναι, μπράβο, ναι. Και βλέποντας και κάνοντας, να δούμε και το καλοκαίρι τι θα γίνει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τώρα τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, δεν θέλω να δουλεύω υπεία. Θες να κάνεις ξεκουράζεσαι. Θέλω να απολαμβάνω τις στιγμές. Κοίταξε, ξεκούρασε έτσι κι αλλιώς λόγω της πανδημίας έχουμε λάβει αρκετή. Δεν είναι ότι θέλω να ξεκουράσω. Άκου να σου πω, δεν τα ξεκούρασε για μένα. Ξεκούρασε, δεν είχαμε ένα. Είχαμε όμως, ναι, ναι. Εγώ στην πρώτη πανδημία, τον Μάρτιο, ναι. Έβγαλα εξαθήματα κάτω από το στήθος. Έβγαλα καλόγερος. Ήταν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί έτυχε. Πεθαίνει ο πατέρας μου Δεκέμβρη, Χριστούγεννα. Ωραία, και μετά αλλάζει ο χρόνος 20 και Μάρτιο μπαίνουμε στην καραντίνα. Όλα μαζί. Και εκείνο το Μάρτιο, λοιπόν, εγώ έβγαλα αυτά τα πράγματα γιατί κλείστηκα μέσα στο σπίτι που έβλεπα παντού τον πατέρα μου. Γιατί να έχω κάτι να ξεχαστώ, μου την έδωσε. Δε... Ναι, λογικό είναι. Και ξέσπασε στο σώμα. Και πάλι καλά. Το σώμα, πάλι. Μα είναι η αντίδραση εκεί. Εγώ δηλαδή δεν ένιωσα να ξεκουράζομαι. Σε πληροφορία ήμουν αναστολή, ήμουν κάθε μέρα στη θάλασσα και το χειμώνα, Φεβρουάριο τέτοιο μήνα πέρυσι, έκανα μπάνιο. Ήμουνα συνέχεια, ήταν και καλοκαίρι όμως, ήταν καλό. Είχε καλές μέρες. Αλλά δεν ένιωθα, επειδή είχα το άγχος, αυτό την κλεισούρα, το μη μας γράψουνε με τα SMS, με τα... ένιωθα τη φυλακή μου, πώς να σου το πω, δεν μπορούσα να... να ξεκουράσω το 100%, κατάλαβες, να απολαύσω 100% αυτό που έκανα. Εν πάση περιπτώσει όμως, έβλεπες και τα μαθήματα χορού στην τηλεόραση. Ήσουν εσύ που με ευχαριστούσες. Ναι, αυτό, από τη μία χαιρόμουν γιατί είναι αλλιώς το να κάθεσαι στο σαλόνι, να κάνεις μαθήματα χορού. Ναι. Μετά τέλειωνα με σένα, ναι, μήνυμα ότι πάω γυμναστική και πήγαινα στη θάλασσα εγώ. Καθόμουν εκεί, μάζευα εκεί, φέρνα και τον αδερφό μου, έκανα πικνίκ. Πέρναγα ωραία, εντάξει, μωρέ Ολυμπία μου. Είδες άρα που βρίσκει ο άνθρωπος τρόπους για να σωθεί καμιά φορά. Πού έκανα, τι πικνίκ κάναμε. Υδροχοήνα δεν είσαι. Ναι, γι' αυτό. Ναι, βρίσκεις τρόπους να σωθείς όταν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Δεν θυμάμαι που μου στέλνες, τώρα το θυμάμαι που καμιά φορά έφυγε από το στούντιο και είχα λάβει μήνυμα που λες τώρα σε έβλεπα. Σου στέλνα φωτογραφίες καμιά φορά. Σου φωτογραφίες από τη τηλεόραση, ναι, από την ώρα που ναι. Το έπες. Ναι, 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 μπράβο, μπράβο, ναι, το θυμάμαι. Δευτέρες ειδικά το προλάβαινε. Το προλάβαινες, ναι, ήταν η ώρα τέτοια, γιατί της Τετάρτης ήταν συνήθως βράδυ. Μπράβο, ναι. Μπράβο, Ολυμπία μου, χαίρομαι πάρα πολύ που κάνεις και μα και μαζί πηγαίναμε για μπάνιο, θυμάσαι. Αλλιά, είχαμε πάει, Μιλάμε τώρα πόσα χρόνια πριν. Το 9, 2008-2009. Περάσα 13 χρόνια. Εμένα μου φαίνεται σαν εχθές. Γιατί. Ολυμπία, γιατί είσαι μερικού. Εγώ πάντως δεν ξέρω το. Ίσως το βγάζουν και οι δύο άνθρωποι, ο ένας απέναντι στον άλλο που έχει. Με όσους ανθρώπους έχω να τα πω χρόνια, είδες τώρα που μου το είπες κι εσύ, αυτό μου λένε. Και εγώ όμως το λέω για εκείνους. Λέω π.χ. εσύ τώρα, η Ολυμπία ή μια φίλη μου την Άννα, που δεν βρισκόμαστε
συχνά καλή τη ώρα. Και λέω βρε Άννα, μου τις λέω τις προάλλες στο τηλέφωνο, παρόλο που εγώ τις λέω να τα πούμε τόσο καιρό, νιώθω ότι τα λέμε συνέχεια. Γιατί εγώ λέει, τα λέμε ότι σε βλέπω συνέχεια. Νομίζω ότι είναι αυτό το πνευματικό που σου είπα, πνευματικά αδέρφια, γιατί εγώ και στην προσευχή μου, ας πούμε, και βάζω στο μυαλό μου. Άρα υπάρχεις πάντα, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Μετά, κακά τα ψέματα, μάθαινα πάντα για σένα τι κάνεις. Ενημερωνόμουν και έτσι δεν μου κάνε. Ένιωθες ότι είμαστε μαζί. Είσαι σε επαφή. Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, και, μα εντάξει, εσύ το βλέπεις, οι Φερρυππίνοι φίλοι μου το βλέπουν γιατί με βλέπουν κάπου. Εγώ παρόλο που μπορεί να μην βλέπω τους φίλους κάπου, πάλι όμως όταν έρθω σε επαφή μαζί τους, επειδή τους έχω στο μυαλό μου όμως. Ναι, αυτό. Γιατί τους νιώθω. Το, ναι, αυτό πει. Νομίζω ότι επειδή είναι μέσα στην καρδιά μας. Ναι. Δηλαδή, εσύ έχεις μέσα στην καρδιά μου ένα δωματιάκι, όπως πιστεύω και εγώ έχω ένα δωματιάκι στην καρδιά σου. Έτσι γι' αυτό μας φαίνεται ότι είμαστε για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί και, έτσι, και ότι δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Απίστευτο. Και δεν ξέρεις και ποτέ στο μέλλον τι γίνεται. Γιατί όχι ότι ξέρεις τι άλλο πάλι, παρατηρώ. Και μπορεί να συνεργαστούμε και όλο τώρα γιατί κάτι μου κατεβαίνει. Ναι. Α, ωραία, ναι. Ωραία, γιατί όχι. Και τι, άλλο πάλι, και τι άλλο πάλι έτσι έχουμε τους ανθρώπους αυτούς. Μπορώ να τους δω χρόνια, αλλά αισθάνομαι έτσι πράγματα για εκείνους και τους έχω πάντα στο μυαλό μου. Τους βλέπω και είναι σαν να μην έχουν μεγαλώσει ούτε μια στιγμή. Αχ, σε ευχαριστώ. Αυτό είναι κομπλιμέντο τώρα. Θέλω να μου πω ότι δεν γέρασα. Αγάπη μου. Σαν να ήταν η Ολυμπία των πριν 13 ετών που την είχα συναντήσει. Α, τι ωραία. Η άβρα εγώ της... παχύνει όμως. Το να έχει παχύνει ένας άνθρωπος λίγο. Όχι λίγο, 20 κιλά έπειρα. Ναι. Δεν, ναι, αλλά δεν έχει να κάνει όσον αφορά αυτό που βγάζει ενεργειακά. Αλλά ενέργεια θα τα χάσω. Είναι η ίδια όμως η ενέργειά σου. Ναι, ναι, αυτό ναι, που ναι, λέμε, ναι. Έχεις την τρέλα σου, έχεις αυτό το κάτι τί σου που είχες και τότε. Με την καλήνια, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτό. Δεν βλέπω την Ολυμπία όμως διαφορετική. Τη βλέπω διάφορη, ναι, όπως ήταν. Έτσι. Λοιπόν, πέρασε η ώρα πολύ γρήγορα και 8 η ώρα είναι η κοπελιά μας που μας μιλάει για την ομορφιά και τη ζωή και όλα αυτά. Και θα της παραδώσουμε την εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Όποιος ενδιαφέρεται, γιατί και κάνουμε Latin, πες τα τι χορούς. Latin, αργεντινικό τάγκο, ναι, όποιοι ενδιαφέρονται τις χαλιές μου στέλνουν μέσα στα social, γιατί κάνω και χορογραφίες γάμου, αναλαμβάνω. Και έτσι... Πες τα αυτά, σε παρακαλώ, κάνουμε χορογραφία γάμου, πες τα αυτά. Τα γνωρίζει. Άρα τώρα ο καιρός που αρχίζει και σιγά σιγά ανοίγει και το καλοκαίρι ξεκινάμε, έτσι τα πράγματα λίγο να παίρνουν σαν τα κιωστάκια να ξεκινάνε και οι γάμοι και οι βαπτίσεις και όλες οι εκδηλώσεις. Ωραία, ο εδώ πέρα. Ξέρει που θα χτυπήσει την πόρτα. Κωνσταντίνος Μενούνος, εδώ. Να μας στήσει, να μας φτιάξει, να βγούμε αξιοπρεπώς να χορέψουμε. Μην μας φάμε αυγά. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, χάρηκα πολύ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το διαδικτυακό κανάλι, το web TV. Είναι το ΕΝΕΣ TV, είναι το τοπικό κανάλι Νέα Σμύρνης. Να τον είναι και ο Καραθανάσης που κάνει τα την Πανιόνια πορεία, τον βλέπω πάνω. Μήπως τρώει την ώρα της κοπέλας, θα μάθουμε τώρα. Ευχαριστούμε τον κόσμο που μας άκουσε και μας είδε, όσοι μπήκανε. Εντάξει, όσοι δεν προλάβανε να μπουν, γιατί Τετάρτη συνήθως, επειδή είναι μία μέρα που οι γονείς πάνε τα παιδιά γήπεδα έτσι αλλιώς. Μπορεί να μην μας προλαβαίνουν, αλλά γι' αυτό ανεβαίνουμε στο YouTube. Και είμαστε συνέχεια. Μετά... Ναι, μέχρι το Σάββατο θα γίνει στο YouTube και υπάρχει συνέχεια στο YouTube και του Μιλιοπίτσι. Εντάξει. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία ευχαριστώ σε όλα. Πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είστε επανειδήν. Ευχαριστώ. Ό,τι χρειαστείτε. Γιατί μπορούμε να κάνουμε παράδοση μαθήματα εδώ πέρα. Είδες πάνω που φτιάχνουμε το χώρο. Α, ναι, είδα ότι κάτι... Μάλλον θα πάμε πάνω εμείς τώρα και θα έχουμε και χώρο ώστε να μπορούμε να κάνουμε και βεβαίως, κάποια βεβαίως μαθήματα κάποια στιγμή. Βεβαίως, εγώ είμαι ανοιχτό σε προτάσεις και ιδέες και γιατί όχι, γιατί ο χώρος δεν έχει όρια και σταθμά, μπορεί να υπάρχει παντού. Έτσι, αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Μάλλον σας παραδίδω τώρα στον Καραθανάση. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.